joining forces initiative started with Michelle Obama when she was vice president and now carries on. Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε μπροστά στην κάμερα και πάγωσε την Αμερική. Είμαι βαθιά περήφανος για το έργο που κάνει η Τζιλ ως πρώτη κυρία με την πρωτοβουλία Joining Forces που ξεκίνησε με την Μισελ Ομπάμα όταν ήταν αντιπρόεδρος. Φυσικά η Μισελ Ομπάμα δεν υπήρξε ποτέ αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά η πρώτη κυρία ως σύζυγος του Μπαράκ Ομπάμα. Για πολλωστή φορά ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει ότι βρίσκεται εκτός τόπου και χρόνου, με τους σοβαρούς Αμερικανούς να εκφράζουν μεγάλες ανησυχίες για την πραγματική κατάσταση της υγείας, ψυχικής και σωματικής. Την ίδια στιγμή στην Αμερική επικρατεί οργή κατά του Προέδρου για την αύξηση του κόστους της ενέργειας και την προσπάθειά του να τα χρεώσει στον Πούτιν. Ενώ η Αμερική συγκλονίζεται από το σκάνδαλο του Χάντερ Μπάιντεν στην Ουκρανία, με τις μεγάλες εφημερίδες τη μία μετά την άλλη να ζητούν την πλήρη διαλεύκανσή του. Χαρακτηριστικό το άρθρο της Washington Post που ουσιαστικά ζητά συγγνώμη από όλους τους Αμερικανούς, διότι τα συστημικά μέσα μαζικής ενημερώσεως προσπάθησαν εδώ και 2 χρόνια να συγκαλύψουν αυτό το σκάνδαλο που φαίνεται ότι δεν είναι άσχετο με τα γεγονότα στην Ουκρανία.